Εντάξει, δύο λεπτά. Από το να συζητούμε ένα θέμα και να παίρνουμε κάποιες αποφάσεις μέχρι που να λέμε ότι πρέπει να παρατηθεί το σύνολο της κυβέρνησης, νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Και κύριε Μαριά, κύριε κοινοβουλευτική εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, αυτό δεν το περιμένουμε από εσάς που το δικό σας κόμμα ένωσε τις υπογραφές του, οι βουλευτές του δικού σας κόμματος ένωσαν τις υπογραφές τους με τις υπογραφές της Χρυσής Αυγής. Αν θυμάστε για μία περίπτωση, την περίπτωση σχετιζόμενη με τη λίστα Λαγκάρντ και στήσατε μαζί μία κάλπη Χρυσή Αυγή και Ανεξάρτητοι Έλληνες. Νομίζω ότι πρώτα θα κάνουμε την αυτοκριτική μας. Εσάς δεν σας έχει πειράξει. Κύριε Κουίκ, σας παρακαλώ, κύριε Κουίκ. Δεν σας έχει πειράξει ποτέ καμιά Χρυσή Αυγή. Ούτε σας έχει επιτεθεί ώστε να βγαίνετε τώρα, να προσπαθείτε τώρα να βγείτε από πάνω. Εσάς δεν σας έχει πειράξει βίντεο όπου σε καθυβρίζουν σε όλη τη διαδρομή από τη Μητρόπολη μέχρι το Σύνταγμα με το χειρότερο χαρακτηρισμό που μπορεί να ακούσει μια γυναίκα. Και τολμάτε τώρα και ζητάτε τα ρέστα επειδή έγινε μια αστοχία. Κύριος Μαριάς. Κύριε Βούλτεψη, παρακαλώ. Ένα λεπτό, κύριε Μαριά. Σας παρακαλώ πολύ για να κλείσουμε. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πρώτον, οι ανεξάρτητοι Έλληνες υπέβαλαν μία πρόταση για παραπομπή του κυρίου Παπανδρέου. Αυτή ήταν η πρότασή μας, υπογεγραμμένη από όλους τους βουλευτές μας, κάτω από τον τίτλο του κινήματός μας «Ανεξάρτητοι Έλληνες». Από εκεί και πέρα υπέγραψαν όσοι βουλευτές ήθελαν να υπογράψουν. Δεύτερον, το Προεδρείο εμφάνισε ως δήθεν κοινή πρόταση ανεξάρτητων Ελλήνων και Χρυσής Αυγής την πρόταση αυτή. Και τρίτον, την κάλπη αυτή που ζητούσαμε να στηθεί για την παραπομπή του κυρίου Παπανδρέου, για τον οποίο είχε πει ο κύριος Σαμαράς όταν ήταν αντιπολίτευση, τη μία και μοναδική περίφημη εξεταστική επιτροπή, αυτή την κάλπη δεν ήθελαν να στηθεί οι συγκυβερνώντες και οι συνένοχοι πλέον σε αυτό το έγκλημα. Πλέον έχουν κατρακυλήσει βαθιά. Αυτή είναι η απάντηση που δίνουμε. Εντάξει, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Απέναντι στη Χρυσή Αυγή ξεκάθαρα, αλλά αποδείχθηκε. Η κυβέρνηση μέσω του κυρίου Μπαλτάκου είναι συγκοινωνούντα δοχεία με τη Χρυσή Αυγή και αυτό πρέπει να απαντήσει. Δηλαδή, αυτές τις απειλές του κυρίου Μπαλτάκου προς την Δημοκρατική Αριστερά που τους είπε, εάν φύγουν, αυτοί μπορούν να κάνουν κυβέρνηση ως Νέα Δημοκρατία με τη Χρυσή Αυγή μαζί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευχαριστώ, κυρία Βούλτεψη. Το ψέμα έπρεπε να το πείτε χθες που ήταν πρωταπριλιά. Ξέρετε καλά ότι για να στηθεί η κάλπη έπρεπε από πριν να έχετε ενώσει τις υπογραφές σας. Δεν βάλατε τις υπογραφές σας και ήρθαν οι άλλοι. Έτσι, τις πήγατε ενωμένες. Μη φωνάζετε, μιλάω τώρα εγώ. Τις πήγατε ενωμένες τις υπογραφές. Ναι, αυτή είναι η διαδικασία. Ευχαριστούμε, κυρία Βούλτεψη. Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. Όχι, κύριε Υπουργέ, και αν χρειαστεί θα σας δώσω το λόγο. Ας απαντήσει ο κύριος Υπουργός. Ένα λεπτό. Καταρχάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, εγώ δεν έχω να απαντήσω τίποτα, διότι ξέρετε ότι από το πρωί είμαι σε αυτή την αίθουσα, δεν έχω βγει, οπότε δεν έχω καν πληροφόρηση ή συνεννόηση με την κυβέρνηση. Είμαι βέβαιο ότι θα υπάρξουν και οι απαραίτητες ανακοινώσεις και οι απαραίτητες διευκρινήσεις. Και θα υπάρξουν και οι απαραίτητες ενέργειες. Δύο πράγματα θέλω να πω. Ότι ιδεολογικά και πολιτικά πάντοτε πρέπει με κάθε τρόπο και πάνω απ' όλα με τη δικιά μας συμπεριφορά να στηρίζουμε τη διάκριση των εξουσιών. Αν δεν καταφέρνουμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε πράξη, αποτυχάνουμε σαν πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό και προσωπικά, και το ξέρει ο κύριος Πρόεδρος στη διάσκεψη των Προέδρων, θεωρούσα τη συμμετοχή της Βουλής στην επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης ως ένα πολύ μεγάλο θεσμικό βήμα προς τα μπρος. Διότι πράγματι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους ρόλους. Και αν δεν τους ξεκαθαρίσουμε τους ρόλους, θα έχουμε γυρίσει σε άλλες εποχές. Το δεύτερο. Δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη στην πολιτική. Υπάρχουν ατομικές ευθύνες όταν πρόκειται περί ατομικών συμπεριφορών.
Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνεται κατανοητό. Και να μην ζητάτε συνέχεια και διαρκώς, γιατί αυτή είναι η μόνιμη εποδός, την παραίτηση της κυβέρνησης για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει. Αυτό το οποίο... Κύριε Βαγγέλη, όχι, μην διακόπτετε όμως κι εσείς.